Θα πάμε στον Αντώνη Τσολναρά, γιατί εκεί είχαμε χθες πυροβολισμούς, είχαμε τραυματεία για ακόμη μία φορά. Έλα Αντώνη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο στην οδό Λαγκαδά, στο ύψος της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη. Όλα ξεκίνησαν μετά από ένα καυγά μπροστά από ένα φούρνο. Τρία άτομα γεωργιανής καταγωγής ξυλοκόπησαν έναν ομοεθνή τους. Εκείνη την ώρα στο σημείο βρίσκονταν και ένας φίλος του θύματος, ο οποίος επέβαινε μέσα σε ένα αυτοκίνητο, κατέβηκε, έβγαλε πιστόλι γιατί είδε ότι έδερναν τον φίλο του και πυροβόλησε κατά το μέρος των δραστών, τραυματίζοντας μάλιστα το ένα άτομο στη γάμπα. Στη συνέχεια πρέπει να σου πω ότι ο τραυματίας κινήθηκε πεζός προκειμένου να βρει καταφύγιο. Περπάτησε περίπου 500 μέτρα, ωστόσο τότε συνελήφθηκε από την ελληνική αστυνομία, του πέρασαν χειροπέδες και αμέσως μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο μάνο του συμβάντος εντόπισαν και ένα κάλυγα από 22 πιστόλι και φυσικά συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων ατόμων που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Αντώνη, να πάμε και λίγο στα Τρίκαλα για αυτήν την κτηνοδία, για αυτό το έγκλημα που είχαμε για ακόμη μια φορά με 5 κουτάβια. Έβλεπα χθες την εικόνα και δεν το πίστευα πάλι στα μάτια μου. Για κάποιον που πέταξε αυτό το σακί που βλέπετε, έχει μέσα 6 κουτάβια, αν δεν κάνω λάθος. Το ένα επέζησε, τα άλλα δεν τα κατάφεραν. Ναι. Έλα. Ναι, είναι άλλη μια κτηνοδία και όπως βλέπουμε το τσουβάλι είναι πολύ καλά σφραγισμένο από πάνω, κάτι που ουσιαστικά καταδεικνύει και την πρόθεση του ή των δραστών. Ο άνδρας που βρέθηκε μπροστά σε αυτό το μακάβριο θέαμα στην περιοχή Πυργετού Τρικάλων αρχικά άκουσε κάποιους θορύβους, κάποιους ήχους μέσα από έναν κάδο απορριμμάτων. Στη συνέχεια έσκυψε, διαπίστωσε μια κίνηση από το τσουβάλι, το πήρε στα χέρια του Μάνο, το άνοιξε και τότε αποκαλύφθηκε ότι μέσα σε αυτό βρίσκονταν 6 κουταβάκια, εκ των οποίων τα 5 ήταν δυστυχώς ήδη νεκρά και το ένα που έκανε θόρυβο πάλευε για να κρατηθεί στη ζωή. Φυσικά η τοπική κοινωνία συγκλονισμένη από αυτή τη φρικαλαιότητα και πλέον βρισκόμαστε στο στάδιο διεξαγωγής ερευνών ώστε να εντοπιστούν οι πέτοι αυτής της αποτρόπαιας πράξης. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό και δυστυχώς αυτές οι εικόνες πληθαίνουν.